Φιλαράκια μου, ήρθα για ψάρεμα και όπως βλέπετε και ακούτε μάλλον έξω έχει πάρα πολύ αέρα και αφού πιάνει εδώ που κόβει στεριά, φανταστείτε τι γίνεται έξω. Τώρα είμαι 50% να πάω, 50% να μην πάω και όχι ότι θα με πνίξει, δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Το θέμα είναι πως θα ψαρέψω με αυτόν τον αέρα που θα με πηγαίνει σφαίρα, πως θα κάνω τα κόλπα μου, πως θα κάνω τα τέτοια μου. Λοιπόν, αλλά και όμως, και αφού ήρθα που ήρθα μέχρι εδώ, λοιπόν, κι αν και είναι 4 η ώρα, μέχρι τις 8 που νυχτώνει σήμερα, πιστεύω, κάτσε να κλείσω το παράθυρο, μην κάνει πολύ αέρα, θα το δοκιμάσω, μπορεί να μην βγάλω τίποτα, μπορεί να βγάλω και τα λαβράκια μου. Τέλος πάντων, τούτο το ταξίδι είναι η εβδομάδα μετά από τις τσιπούρες που είδατε με το micro jigging. Μικρό τζιγκάκι στα ριχά, πιανόταν σαν στραβές. Λοιπόν, και σας είχα προσχεθεί σήμερα το φούλι μας. Ο φούλις όντως έχει ρεπό, όντως θα ερχότανε, αλλά ο φούλις έχει ραντεβού αύριο με γαστροεντερολόγο να κάνει κολονόσκοπη. Και σήμερα πρέπει να πει ένα γαλόνι καθαρτικό. Οπότε το σκέφτηκε τελευταία στιγμή ότι πώς θα πάει για ψάρεμα, από τη στιγμή πρέπει να είναι σήμερα στην τουαλέτα όλη μέρα. Οπότε γι' αυτό και δεν ήρθε. Ελπίζω να πάρει ρεπό και να έρθει την άλλη εβδομάδα. Να αλλάξει το ρεπό του, έχει κάτι μερικές έξτρα μέρες, να καταφέρει να έρθει την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θα πάω τώρα έξω που ήρθα εδώ. Φυσάει, κάνει ράνι, φυσικά δεν παίρνω motor guy μαζί μου, δεν την κάνω άλλωστε. Θα προσπαθήσω να δουλέψω με τη μηχανή, να πηγαίνω στο σημείο, να ρίξω κάτω, να με κρατάει λίγο η μηχανή η κεντρικιά. Μπάς και να αρπάξω 2-3 τσιπούρες που θέλω για δόλωμα και να πάμε μετά για λαβράκια και για wakefish. Το λίρο καιρό δεν θα έρθει μαζί μας, γιατί καλά που έχει, είναι κρυωμένη, αλλά με αυτόν τον καιρό θα γίνει χειρότερα. Το καλό που θα ήταν να έρχονταν μαζί μας, θα μπορούσα να πάρω 2 wakefish. Τώρα θα μπορούσα να πάρω μόνο ένα, αλλά δεν ξέρουμε καν αν μπορούσα να πιάσω έστω και ένα, οπότε δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Ας τα πιάσουμε και τα πετάμε, δεν υπάρχει θέμα, έχουμε να φάμε. Γι' αυτό και δεν πάω σήμερα και για τσιπούρες. Τσιπούρες έχουμε σπίτι, μπακαλιάρος έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχω και σύμπαση ακόμα μετά πέρσι. Οπότε σήμερα θα πάω να κάνω ό,τι δεν έπεισα την περασμένη φορά. Θυμάστε που την περασμένη εβδομάδα πήγαμε με ζωντανό και με τεχνητά. Στο ζωντανό τσίμπησε το ψάρι, 99% ήταν wakefish. Αν έχετε δει στα βίντεο μου, έχετε δει ότι τα wakefish έχουν 2 δοντάκια, 2 από πάνω και 2 από κάτω. Σε μερικά λείπει το ένα, το έχουν σπάσει, whatever, πάντως έχουν δόντια. Δεν μπορεί να βάλει το χέρι στο στόμα του. Ενώ το λαβράκι είναι σαν γυαλόχαρτο το στόμα του. Βάζει το χέρι σου μέσα, δεν πεθαίνει τίποτα. Οπότε την τσιπούρα, άμα την πάρει, δεν μπορεί να τη μαυρίσει, αλλά δεν την κόβει, δεν την γρατζουνάει. Η τσιπούρα, όπως είδατε στο βίντεο και στη φωτογραφία, ήταν γρατζουνισμένη. Το γοφάρι θα την είχε κόψει στη μέση σίγουρα. Το wakefish, το striper δεν θα τη είχε κάνει καν σημάδι. Θα ήταν λίγο έτσι τσαπατσαλισμένη. Αλλά το wakefish την γρατζούνισε και το ψάρι το είδα στον αφρό που ήρθε, περίπου τόσο. Είδα τα σημάδια που έχει το λαβράκι, αλλά τα είδα σημάδια έχουν και τα μεγάλα wakefish. Δεν κατάλαβα τώρα στα δευτερόλεπτα να δω άμα είναι wakefish ή λαβράκι. Οπότε υποθέτω ότι ήταν wakefish. Έχει μεγάλα wakefish μέσα που έχουν μπει να γεννήσουν και αυτό θέλω να πιάσω. Ένα μεγάλο wakefish. Όταν λέμε μεγάλο, πάνω από 30 inches. Anyway, ο καιρό είναι θα κουνήσει σήμερα, θα κάνει, αλλά για 2-3 ψαράκια μπορεί να τα αρπάξουμε έστω και με αυτές τις συνθήκες. Στο πάνω να βάλω τη βάρκα μέσα, αφού ήρθα που ήρθα, να τα δώσω όλα και να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Παιδιά, πάρτε και μια γεύση από εδώ. Από ό,τι βλέπετε, ετοίμασα τις θερματοσχέσεις όσο μπορούσα. Όταν βγω έξω, να πάω στο μέρος που θέλω και να με τι μπορεί να ρίξω. Λοιπόν, για τσιπούρες θα προσπαθήσω με το τσικάκι που έχω εδώ πέρα κόντρα στον αέρα, πας και πάρω κανένα τσιπούρες για το δρόμο που θέλω, μικρές μεγάλες δεν με νοιάζει. Και μετά έχω έτοιμα. Όπα, μου παίρνει και το καπέλο μέσα από εδώ, καταλαβαίνετε. Τώρα το καπέλο δεν κάνει το ακριβό, anyway. Λοιπόν, να φτιάξω και ένα diamond jig, αλλά τι diamond jig να φτιάξω, που, όχι, backtail θα να φτιάξω. Ένα backtail έτοιμο, αλλά με αυτόν τον αέρα δεν απολαύει να κάνεις backtail, τέλος πάντων.
Το φτιάχνω και συνεχίζουμε. Φίλοι μου, βγήκαμε με το βαΐο και κλάδο. Τώρα πώς θα γυρίσουμε άλλο καπέλο αυτό. Άρα τι τραβάω. Τι τραβάω για το βίντεο, για μαλακίες τώρα. Δεν είναι τώρα αυτό διασκέδαση σήμερα. Αλλά επειδή βήκα που βήκα και επειδή θα είναι τα ίδια πάλι αύριο, λέω δεν βαριέσαι. Αλλά αυτό θα μας βγάλει την ψυχή σήμερα. Θα μας βγάλει την ψυχή σήμερα αυτό, δεν είναι... Τέλος πάντων. Παιδάκια, σήμερα είναι για τρελούς η μέρα, δεν είναι για γνωστικούς. Σας το λέω από τώρα. Λοιπόν, όχι ότι θα κινδυνεύσουμε, το ξαναλέω, αλλά θα μας βγάλει την πίστη. Είναι 5 και 10, έχουμε αργήσει πολύ, πατάω λίγο γκάζι. Να αφήνουμε τα πράγματα. Φτερά κάτω και μηχανή κάτω. Είναι και την πλαδιά τώρα μια φορά. Αν δεν μας το σκίσει σήμερα αυτό, δεν θα μας το σκίσει ποτέ. Για να δούμε τι θα βρούμε. Εντάξει, εδώ δεν πιάνει πολύ, δεν έχει πολύ κύμα, αλλά έχει τον αέρα που σε πάει σφαίρα τώρα. Δεν υπάρχει όχι βάρκα ούτε διάολος μαύρος. Πρέπει να κάτσουμε τη μούρη στον αέρα, γιατί αυτό εδώ μας το κάνει αερόστατο μετά. Λοιπόν, εδώ δεξιά μας είναι οι πετρούλες. Απρολάβω τώρα να πάω κάπου, μην τα κόψω όλα και όλα αυτά. Δύσκολα τα βλέπω. Το ρίχνω εκεί που μας πάει, πας και το... να προλάβω να αρπάξω και ένα ψαράκι, για να δω. Μπορεί και κούπες, δεν ξέρω τι να πει. Τσιπούρα ρε παιδιά. Πάει πέρα για τσιπούρα, για να δω. Τσιπούρα δεν είναι, μπορεί και στην πασάρα, δεν ξέρω. Τι άλλο, ο Wix. Πρώτη δεξιά. Το βλέπετε. Να κάπου τι γίνεται παιδάκια μου. Άρα τι περνάω από πάνω. Πρώτη δεξιά. Και είναι καλούτσικο. Αυτό είναι 24. Μεγαλύτερο από ό,τι είχε πιάσει ο Φούλης τις προάλλες.
Δικαιούμαι μόνο ένα επειδή είμαι μόνο μου. Θα το αφήσω κάτω και αν. Κοίτα εδώ, παιδιά, πέρασε από κάτω. Αλλά πέρασε σφαίρα, δείτε εδώ. Δικαιούμαι μόνο ένα, αλλά αν πιάσω ένα μεγάλο φερρυπίν μετά σαν γαϊδάρο, και αυτό ζει κανονικά, θα το μολάρω να πάρω το κάτω στο άλλο. Πολύ ωραία αρχή. Αυτό 1, 2, 3, 5 τέτοια να πιάσω αξίζει για τη φάση και τον κόπο. Δεν με ενδιαφέρει, δεν τράβαγε σαν γαϊδούρι. Νομίζω ότι είναι τσιπούρα στην αρχή. Γιατί ερχόταν μαζί με το ρέμα, δεν ξέρω γιατί. Πρώτο ψάρι μετά από δύο εβδομάδα. Anyway, το θέμα ήταν ότι το χάρηκα. Και όσα και να βγάλω, θα τα πετάξω, δεν με απασχολεί. Μόνο κανένα μουλάρι να κρατήσουμε το μολάρι έτσι για. Να πούμε ότι βγάλαμε ένα μεγάλο. Να, και εδώ βλέπω τα ψάρια. Δείτε εδώ ακριβώς που σας λέω. Τώρα πάω εδώ στην άκρη από τις πέτρες, το ξεκέντη που λέμε. Δεν θέλω να πέσω μέσα στις πέτρες, θα τα κόψω όλα κάτω. Αυτά γυρίζουν γύρω από τις πέτρες. Εδώ λίγο βάθινο τώρα, λίγο λουλάκι. Θα το πάρω από την αρχή, μάλλον, θα πάω πιο χαμηλά. Λοιπόν, το βουλώνω τώρα για να ξεκινήσω και το βίντεο. Παιδιά, πήγα αρκετούτσικα. Αλλά έβλεπα ψαράκια, τώρα εδώ βάθη είναι πολύ βαθιά εδώ. Αλλά όπως είδα και πριν, σας είπα που ήταν μια ψίδα. Δεν πιάσαμε το ίδιο, πιάσαμε το ξαδραφάκι του. Είναι εδώ πασαγιά πάντως. Να, και από κάτω και άλλο ψάρι. Οκ, να δοκιμάσουμε άλλο τεχνητό που λέω. Θα το βάλω. Για να δοκιμάσω αυτό. Αυτό είναι πολύ καλό για λαβράκια, λένε. Ειδικά φέτος. Κολυμπάει το μανάρι. Ειδικά φέτος. Λένε ότι τα πιάνουν όλα σε άσπρο τέτοιο με άσπρη φουντούδα. Δεν θέλω να με κοινάς έτσι. Ψάγια στα μεσόνια. Από κάτω μας είναι ψήτης. Απ, δεν πρόλαβα να το πω. Αυτό φαίνεται πιο βαρύ από το άλλο. Oh yes, πιο βαρύ από το άλλο, παιδιά, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Μωρέ, το παίρνει και το άσπρο. Το παίρνει και το άσπρο. Το πήρε και το ασπρουλάκι ο δικό σου. Έτσι που θα το τραυματίσουμε, μικρότερος από το προηγούμενο. Αυτός που μου πήρε την τσιπούρα από τις προάλλες, που ήταν αυτό υποθέτω, ήταν μακρύ, πιο μεγάλο από το κάθισμα. Και αυτό είναι λίγο πιο μικρό από το προηγούμενο. Το προηγούμενο ήταν 23. Αυτό είναι ούτε 20. Τσουτσούκο μου. Ωραία, έγινε Λούις. Λοιπόν, πάμε για να πιάσουμε το μεγάλο ξάδερφό του. Σήμερα θέλω να πιάσω λαύρακα. Τώρα παθαίνει εκεί πέρα. Άμα πιάσουμε λαύρακα, βγάλαμε και δύο wigfish. Αξίζει ο κόπος όπου βγήκαμε αυτό το κύμα έξω. Έλα γάμο τα κονήματά σου. Δεν έχει μπερδευτεί η μαλακή. Το νιώθω βαρύ. Άμα σου λέω εγώ, για το θέλεις. Για αυτό θέλεις ελαφρύ καλαμίδι, απ, από κάπου αψίδες. Αυτές οι δύο εδώ. Άμα το πάρουμε τώρα, ένα από αυτά τα ψάρια είναι. Το είχα πετάξει, το πέταξα στο βράνο, άρα τους έπεσε πάνω στο μούτρο. Για κάποιο λόγο δεν το παίρνω. Κοιτάτε τι πέρασε από πάνω τους μόνοι τώρα. 10 ψάρια το ένα καβάλα πάνω απ' άλλο. Τώρα θα με πάει πάνω το παιδικά. Τώρα θα κάνω diamond digging. Να δούμε άμα πιάνονται στο diamond jig.
Και όμως είχε ψάρι εδώ. Δεν ξέρω αν ήταν Wakefish ή αν ήταν τσιπούρα ή κάτι άλλο. Κάτι μας το τσίμισε, δεν το καρφώσα. Πάνω παίξα την κάμερα. Οπότε κάτσα και εδώ στην άμμο. Μπορεί να πάρουμε καμία γλώσσα. Ωραία, το πήρα. Σαν τσιπούρα κάνει, αλλά τσιπούρα μεγάλη, για να δούμε. Μεγάλη, μικρή. Είναι τσιμπούρα, το πήρα από το στόμα κανονικά. Οκ, θα πάω κάτω με το πλατσουκωτό που είχα πάει στην αρχή, γιατί μου αρέσει το καλαμίδι που είναι spinning, αυτή τη στιγμή είναι ελαφρύ καλαμίδι. Δεν κολλάει όπως το άλλο που δεν λιπακώνει αμέσως, πρώτο. Το ρέμα πάει εδώ, ο αέρας πάει έτσι και γίνεται ένα τράβαλο τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα μας έπιασε ο αέρας στο πανί και πάμε με 62 μίλια. Πήραμε και ψαράκι. Πάμε τώρα από την άλλη. Wakefish νούμερο 3. Έλα λεβέντη μου. Wakefish νούμερο 3. Και από κάτω βλέπω κι άλλα. Δείτε τα κι εσείς. Τι περάσαμε. Ένα στόμα πέφτουν, ε. Αυτός είναι καμιά εικοσαριά όπως ο προηγούμενος. Λες και είναι ο ίδιος. Α, 22 παρακάτι. Έτσι. Λούις έγινε. Λοιπόν. Πάμε για λαβράκι. Πάμε για λαβράκι τώρα που έχει ρέμα. Πάμε εδώ με θα γίνει. Και μετά ερχόμαστε πάλι εδώ βράδυ για κάνα wakefish, θα περάσει η ώρα. Που θα είναι τα λαβράκια, θα γίνεται τώρα το έλα να δεις. Αλλά αφού είμαστε μέχρι εδώ, πάμε να δούμε. Από εδώ βλέπω τα κύματα και είναι μισό μίλιο. Παραπάνω από μισό μίλιο. Παιδιά, φτάσαμε. Μπροστά γίνεται τη πόπη στο Μπουγαδοκόφινο. Μάλλον το ρέμα εκεί θα μας πηγαίνει. Για να δω πόσο μεγάλα θα είναι τα κύματα και θα μπορέσουμε να βγούμε. Εκεί μας πάει το ρέμα, ναι, το ρέμα μας πάει εκεί η σφαίρα και το αγέρις έρχεται από εκεί, για καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εκεί μας πάει και τα πουλιά, παιδιά, μέσα στα κύματα φοράνε κάτι μουτιές. Θα να γυρίζουν τη μούρη προς τα εκεί. Είναι λίγο μεγάλα. Είναι και πολύ κοντά. Μπορεί να μας πατήσει κανένα από τη μούρη μέσα. Είναι κοντά το ένα με το άλλο. Πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Βλέπετε. Και δεν υπάρχει και βάρκα εδώ. Θα λίγο από το πλάι που έχει λιγότερα κύματα, μα είναι. 40 πόδια.
τα βλέπω εδώ και είναι τα γαμίδια. Παιδιά, το έφερα μέσα και επειδή δεν μας παίρνει πολύ κάτω γρήγορα, μας φιλτράρει ο αέρας, το στείλα κάτω και βρίσκω πάτο και το σηκώνω και μετά μου το συνεχίζει το ρέμα προς τα πίσω, το σηκώνω, μου το πάει προς τα πίσω. Είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι να πλησιάσουμε στα ψάρια σιγά σιγά, γιατί από κάτω δεν βλέπω τίποτα. Αλλά αν πλησιάσουμε ή αν κόψει ο αέρας και μπορέσω να πάω μέσα στα ρέματα, θα κάνουμε δουλειά. Αλλά κάνουμε και από εδώ για να δούμε. Τσούκου τσούκου μας το πήρε πίσω το τέτοιο. Για να δω τι είναι. Πού είναι η κολοαπόχη. Ο φάρι πρέπει να είναι. Το χάσαμε γάμο τον άντρη. Δεν πειράζει, θα πάει άλλο. Δεν ήταν τεράστιο. Κάποιο γοφάρι του κοιλού μπορεί να ήταν. Θα δούμε τώρα πάλι. Έλα. Πάπεσε. Όχι, είναι, μπορεί να είναι γοφαράκι. Α! Να το. Πάνω από τα είδα από κάτω, το χάσα πάλι. Λέει, τόσο μικρά είναι τα γαμίδια, ρε φίλε. Δύο ψάρια, πάλι δύο χάσαμε. Πρέπει να είναι μικρά. Αλλά θα δούμε τώρα. Να πιάσουμε ένα, να δούμε τι στο διάλογο είναι. Εδώ έχει και γοφάρια μικρά, μέτρια ξέρω εγώ πόσο είναι τώρα, που έχει και μεγάλα. Αλλά έχει και λαβράκια. Και από μικρά και από μεγάλα. Πάντως κάθε φορά που σηκώνω το... Βλέπετε, δεν με πάει εκεί το... το ρέμα, επειδή το ρέμα με σπρώχνει στον αέρα και ο αέρας με σταματάει, με σπρώχνει προς εκεί. Για δείτε εδώ. 847, 827 μάλλον είναι αυτό εδώ, αλλά δείτε εδώ τι αγγίστε για πάνω, πιο μικρό, πιο λεπτό και πιο μακρύ το πλαστικό. 827 είναι και αυτό, αλλά έχει άλλο κόλπο αυτό. Βλέπετε τη διαφορά. Αυτό είναι πιο καλό για μεγάλα λαβράκια, μπακαλιάρους μεγάλους και μεγάλα ψάρια. Αυτό είναι πιο... γιατί μικρά ψάρια. Θα αλλάξω αυτό με αυτό. Άστο αυτό για κάνα μπακαλιάρο μεγάλο, θα πάμε με το φουλ. Το βλέπετε, αυτό. Κοιτάξτε να βγάλω... να βγάλω και το... δεν παίζει ρόλο, βέβαια. Άντε να πάρουμε ένα ψαράκι να δούμε τι στο διάλογο είναι. Γοφαράκια είναι. Πάνε mix anyway. Αλλά να, βλέπω από κάτω μερικά. Mix θα είναι. Α, τώρα για κάτω από τη βάρκα. Και πιο ψηλά. Αυτό είναι πάνω από κιλό ό,τι και να είναι. Μουλάρωση. Έλα. Έλα. Έχει και το ρέμα κόντρα κερατάς. Για να δούμε τελικά. Θα δούμε τι είναι ή... θα μείνουμε με την γλύκα. Μάλλον λαβράκι είναι για να μην κάνει πολλά κόλπα. Και να μην πηδάει έξω. Να είναι κανένα γουίφις δερίο. Θα είναι πινάγματα τώρα. Μην το χάσουμε πριν το δούμε. Ελαφρό έχει βγει, αλλά δεν φαίνεται. Επίδειξε κιόλας ο κερατάς.
τον κερατά, ρε. Κι όμως, δεν ήταν λαβράκι, παιδιά. Ήταν γοφάρι πάνω από 7-8 κιλά. Και στον αφρό, ξαναβήκε έξω και μου το έφτασε. Ορίστε, πάει και μια ωρίτσα. Ωραία. Γοφάρια. Παιδιά, το πήραμε. Δεν παίρνει φρένα όμως. Τα έχω πολύ σφιγμένα και θα μας τα σπάσει όλα. Αλλά δεν μπορώ και να το αφήσω και λέω ότι. Το χάσαμε. Τι στο διάλογο. Του έφτασε το χιλάκι, ρε φίλε. Πεγάμο τον άκη. Καλά το κοντάρα, μπορώ να το αφήσω και ελεύθερο τελείω. Και θα πάω κάτω με τον Diamond G, γιατί το άλλο άλλαξα ιδέα. Μπερδεύω, το έφερα πάνω και ήταν, είχε καρφωθεί, είχε μπερδευτεί με την ουρίτσα πίσω. Δεν παίρναμε τα ψάρια, τσιμπάκανε και δεν τα παίρναμε. Οπότε Diamond Jig που είναι λίγο πιο βαρύ, δεν πάει πολύ μακριά και ό,τι κάτσε έκατσε, δεν χρειάζεται να είναι έτσι κι αλλιώς, δεν μας ενδιαφέρει να το πάμε, είτε γοφάρι είναι, είτε bluefish είναι, αυτό λαβράκι είναι. Ας πάει κάτι να το ευχαριστηθούμε. Δεν ξέρω κάτι τσάκωσα. Τώρα μα θα έρθει. Άλλο καπέλο. Είναι βαθιά και μακριά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Αλλά εκεί που πάει μάλλον γοφάρι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Άλλες φορές λες γοφάρι και είναι λαβράκι, άλλες φορές λες λαβράκι και είναι γοφάρι. Ό,τι και να είναι, καλό είναι πάντως. Γρήγορα και τώρα γοφάρι, αυτό γοφάρι θα είναι. Θα περνάμε στα ρέματα τώρα. Θα το τραβήξουμε από εδώ έξω. Και άμα έρθει, δεν θα κάτσω εγώ να το πνίξει. Αυτό σε ακολούθα, θες μην ακολουθήσεις. Θέλεις έλα μαζί μου, αν θέλεις κάτσε πίσω. Εγώ δεν θα κατέβω να βουλιάξεις. Τι θα δω τι κύμα έχει μέσα. Έλα μαζί μου αν θέλεις. Τι πάρε drag. Να πάω εδώ στο καθαρό. Και να σε παλέψω όμως και ωραία, δεν βιάζομαι εγώ. Δύο χαλαρά τώρα, μια σιγά. Τι είχαμε από τα κύματα, ποιος είναι. Δεν βιαζόμαστε, θα σε κάτσω εδώ όλη νύχτα κάτω. Θα το ανοίξαμε και τύπα στο στόμα, σαν το πισινό της θείας μου. Αλλά, ή που θα σε σκάσω εγώ κερατά, ή που θα με σκάσεις εσύ εμένα, αλλά αυτό αποκλείεται, το στεοπογράφανα. Τώρα να μου κόψει το νάιλο, εμένα πάντως δεν με σκάσει. Τι θα κάνεις. Μόνο και το ρέμα που έχει ανοιχτό, που έχει γοφάρινο, οπότε δεν με καθίσει. Τα κεφάλια που έκανε, παιδιά, για γοφάρινο.
κόβει λίγο το κύμα. Πόσο γαϊδουρομούλαρο είναι ρε, που δεν θέλει να σκάσει. Μου κάνεις cool out, δεν με κάνεις. Όλη νύχτα παρέα, όλη νύχτα μαζί. Τι θα κάνεις λεβέντη μου, θα έρθεις το βασά σου και βλέπω δεν υπάρχει στο βυθόμετρο ούτε κολυμπηθρόξυλο, όχι. Άιλο 20 pound brain με 30 pound μονοφύλαμεν, πιάνεις το ναυάγιο κάτω και αν δεν βάλεις 5 βόλτες στο χέρι σου και με το πανί δεν μπορεί να το κόψεις, οπότε να μου το κόψει ο ψαρούνης δεν μου το κόβει, μόνο να μας αγκιστρωθεί. Για να σε δω κερατά. Έλα και κοντεύει, πάτε θες τώρα για κάτω βαράει. Έλα ένα λαβράκι ρε φίλε να γελάσουμε. Έλα ρε παλικάρι μου. Είναι γορίλας γοφάρι. Αυτά που λέμε γορίλας, γαϊδούρι. Ούτε η απόχη που το χωράει μέσα. Εγώ το παραμύθι, παιδιά, το μεγαλύτερο, Παναγία, φάει κανένα χέρι, το μεγαλύτερο γοφάρι που έχω δει, χωρίς υπερβολές. Όχι δεν γίνεται μεγάλα, αλλά εγώ δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγαλύτερο, όπως τα προηγούμενα που σας είπα ότι χάσαμε. Για να δούμε. Παναγία μου, ωραία μουσχάρι. Για να δω πόσα κάμπαστά είναι. Να μου πείτε κι εσείς. Λοιπόν, αυτός εδώ ο κύριος είναι. Έλα σκάσε. 33 σύντζες. Τόσα εκατοστά. Λοιπόν, και πόσο βαρύ. Το βάρος θα το δούμε στην άκρη που θα πάμε. Θα έχει ψοφίσει, τώρα σαρτένει. Δεν μπορεί να γλιτώσει, δικαιούμε 3. Μου βγάλανε την πίστη. Ας κάτσει εδώ. Ας φάει και την τσιπούρα. Α, το κερατά. Ρε το κερατά. Εγώ έλεγα πριν το κελούδο μέσα. Όχι, έλεγα, υπάρχουν και μικρά. Τόσο μεγάλα έχουν μπει. Κάτι τώρα για μας. Oh, yes. Ο επιμένων νικά. Τι σας είπα, δεν θα μου κάνει ό,τι θέλει αυτός. Έτσι δεν είναι. Δεν θα μου κάνει ό,τι γουστάρει αυτός.
Θα του πιω το αίμα του Κούστη. Ω γιες, πάμε μανίτσα μου, αγαπούλα μου, σήκωσε τα πανιά σου. Ως εσύ. Αυτό είναι. Παιδιά, ήρθα πίσω εδώ που ξεκινήσαμε με τα Wakefest. Θα κάνω λίγο time jigging εδώ. Μην ξεχνάμε ότι την περασμένη εβδομάδα ο Φούλης είχε πει ότι είχε δει εδώ πέρα κάτι μεγάλο λαβράκι. Οπότε δεν ξέρουμε, και εδώ μπορεί να έχει κανένα λαβράκι περαστικό. Μπορεί να βγάλουμε κάνα Wakefest μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε, έτσι για τη φάση, το πολύ πολύ να το γλεντήσουμε. Λιγότερο κύμα έχει εδώ από εκεί που είμαστε πριν, ούτως ή άλλως. Μπορεί να πάρουμε καμιά καλή τσιπούρα στο τζίγκιν και είμαστε και δίπλα στο μόλο που βγαίνουμε έξω, οπότε... Έλα εδώ. Λογικά Wakefest θα είναι, τι μπορεί να είναι. Τσιπούρα δεν είναι. Έρχεται παιδάκια, για να δούμε. Πρέπει να είναι Wakefest άρρος. Πρέπει να είναι καλό Wakefest. Άμα είναι Wakefest κοντράρι, ωραία. Άμα παιδιά αυτό είναι Wakefest, είναι γάιδα. Δεν θα μπαίνεις στην εποχή σίγουρα. Wakefest είναι και επαχή. Σαν αυτό που έχουμε μάλλον. Είναι αμαρτία, μην το πληγώσουμε. Ωραία. Μην κινείσαι. Πολύ ωραίο ψάρι. Βλέπω και άλλα κάτω. Πολύ ωραίο ψάρι. Φαίνεται μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Open air. Είναι 26. Τώρα πόσο ήταν. Για εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Ο λογισμό έχουμε 4 Wakefest, 2 Bluefish, το ένα στον αφρό το χάσαμε, το άλλο το φέραμε στη βάρκα και μία τσιπούρα. Και ακόμα δεν έχουμε φύγει. Οπ. Wakefest. Το Wakefest, φρόνημα λέμε μαναρίτσε μου. Αυτά παιδιά έκανε σφαλιά σαν αυτό που πετάξαμε. Μαύρα μάτια να τα δεις. Παιδιά, πάμε πίσω σιγά σιγά. Μόλις τάσω και δέσω τη βάρκα, θα ζυγίσουμε και το γοφάρι, θα ζυγίσουμε και το Wakefest. Το Wakefest είναι 26 ίντσες, τόσα εκατοστά. Το γοφάρι είναι 33 ίντσες, τόσα εκατοστά. Και τόσα κιλά το καθένα, τώρα θα σας πω, όταν θα ζυγίσουμε, τα λέμε με την παραλία. Φιλαράκια μου, ήρθε η ώρα να ζυγίσουμε τα ψάρια. Νάτι και τα little girl, say hi to my friends. Hi. What happened today? I'm sick. She's sick today. Ωραία. Για Wakefest είναι
5,5 πάουν. 5,5 πάουν, έτσι. Λοιπόν, 2,5 κιλά, 3, ακόμα ζωντανό το κερατάς. Και ο γοφάρης μας, παιδιά, είναι 11 και πάουνς, λέει. Άρα είναι 5 κιλά. Άρα είναι 5 κιλά. Take a picture, baby. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτά είναι τα ψαράκια μας. Τα είδαμε μαζί, κιλά, το ένα τ' άλλο. Οπότε, ωραία ήταν το ψάρεμά μας σήμερα. Την άλλη εβδομάδα να πείσω να έχουμε φούλη. Λοιπόν, πολλά φιλιά, σας αφήνω να πλύνω τη βάρκα. Έχει πάει 9 η ώρα και τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια, καλό ξημέρωμα. Καλό απόγευμα μάλλον. Bye bye.